Και θα ήθελα να κλείσω μοιραζόμενοι μαζί σας την εμπειρία άμεσης δημοκρατίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη σχετικά με το νερό. Την περίοδο των μνημονίων, με την τότε προσπάθεια της εξουσίας να πουλήσει τις εταιρείες ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο, είχε ανοίξει στην κοινωνία η δημόσια συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του νερού και δημιουργήθηκαν συλλογικότητες και κινήσεις πολιτών, όπως είναι το Σώστε το Νερό, αντιδρώντας την ιδιωτικοποίηση και αναδεικνύοντας τα αρνητικά αποτελέσματα στις χώρες που εφαρμόστηκε. Στους 11 Δήμους της Θεσσαλονίκης, που υδροδοτούνται από την ΕΙΑΘ και προσφέρουν υπηρεσίες σε μισό εκατομμύριο κατοίκους, στις 18 Μαΐου του 2014 διεξήχθηκε άτυπο δημοψήφισμα. Ένεκα έλλειψη στο απαιτούμενο από τον νόμο προεδρικό διάτευγμα. Μετά από πρωτοβουλία της Ένωσης Προσώπων και Φορέων Σώστε το Νερό, αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, δημοψήφισμα το οποίο οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΔΙΑ, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΙΑ, συγγνώμη, έχω λίγο μια συναισθηματική φόρτιση, ομολογώ, με τη θεσμική συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και την παρουσία παρατηρητών από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Σε αυτό το δημοψήφισμα, η κυβέρνηση τότε αντιτάχθηκε, απειλώντας με συλλήψεις πολιτών για διασάλευση της εκλογικής διαδικασίας, με απαγορεύσεις να στηθούν οι κάλπες και τα τραπέζια στον προάβλιο χώρο των εκλογικών τμήματων και να απαγόρευση να μην χρησιμοποιηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Τελικά, και οι κάλπες στήθηκαν στον δρόμο και αντί για τους εκλογικούς χρησιμοποιήθηκαν οι δημοτικοί κατάλογοι για την αναγνώριση των ψηφοφόρων και 213.502 συμπολίτες και συμπολίτησές μας της Θεσσαλονίκης διατράνωσαν το όχι τους στην ιδιωτικοποίηση. Τέλος, όσες και όσοι και όσα είμαστε σήμερα εδώ, αγωνιζόμενες και αγωνιζόμενα για τη διάσωση βασικών αγαθών και υπηρεσιών, ζωτική σημασία για την επιβίωση όχι μόνο τη δική μας, αλλά και των επόμενων γενεών, υποσχόμαστε ότι θα επιμείνουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να έχουν όλοι και όλες πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, συνεχώς, με ασφάλεια, σε υψηλή ποιότητα και προσιτή τιμή. Σας ευχαριστώ.